Καλημέρα κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα κύριε Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Έλεγα και νωρίτερα ότι το ΚΚΕ έχει μια σταθερή στάση στο θέμα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, μόνο την επιλογή του Χρήστου Σαρτζετάκη το 1985 ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν θυμάμαι καλά, τότε είχατε ψηφίσει θετικά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Βεβαίως τότε ήταν άλλες εποχές. Ήταν άλλες εποχές, είναι αλήθεια αυτό. Άλλες καταστάσεις, σοσιαλιστικό σύστημα υπήρχε τότε. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ας πούμε ότι υπήρχε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Okay. Υπήρχε, ναι. Τέλος πάντων, αλλά εξάρτητα τις εξελίξεις, την κριτική που κάνει ο καθένας. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά τότε υπήρχε. Λοιπόν, σωστό. Πέρα όμως από αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ναι. Μακάρι να ήταν να κάνει και μια τέτοια συζήτηση. Το ζήτημα εμείς ως ΚΚΕ κρίναμε και κρίνουμε. Τις προτάσεις για το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με βάση το ρόλο το οποίο έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός δηλαδή του αστικού πολιτικού συστήματος. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το έχουμε αποσυνδέσει από τις όποιες προτάσεις για τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε μπει σε αυτή την ατέρμονη συζήτηση. Μάλιστα. Και άμα το θέλετε και εκφυλιστική πολλές φορές της ονοματολογίας για τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά εμείς στεκόμαστε με βάση το γεγονός ότι ο όποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο θεματοφύλακας του συστήματος, του αστικού πολιτικού συστήματος, και μάλιστα επικυρώνει, θα το λέγαμε έτσι, τις εκάστοτε πολιτικές των κυβερνήσεων, τις εκάστοτε πολιτικές. Αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου, με τις ψαλιδισμένες αρμοδιότητες μετά και την αναθεώρηση του συντάγματος του 85. Άρα το όχι το δικό σας δεν είναι στο πρόσωπο, είναι στο πώς λειτουργεί ο θεσμός. Βέβαιως, δεν σχετίζεται με το πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Το πρόσωπο πώς το βλέπετε? Ή οποιαδήποτε κριτική για επιλογές της, αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι ήταν τελείως διαφορετικός ο ρόλος ως δικαστικού, ανωτάτου δικαστικού. Με τις επιλογές τις οποίες έκανε και τις οποίες και εσείς τις αναδείξατε μέσα από την εκπομπή σας. Και από αυτή την άποψη δεν θέλουμε να κρίνουμε την επάρκειά της ως δικαστού. Μάλιστα. Το πρόσωπό της ως επιλογή για τον ανώτατο πολιτιακό θόκο, πώς το κρίνετε, ασχέτως της τάσης που κρατάτε, ως Νίκος Καραθανασόπουλος, θεωρείτε ότι είναι μια καλή επιλογή, μια επιλογή που ενώνει, μια ήπια επιλογή, μια ανώδυνη επιλογή? Προσέξτε, από ό,τι φαίνεται αυτή η επιλογή σχετίζεται με τις γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις οι οποίες σχεδιάζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια κατεύθυνση επικύρωσης ευρύτερων συνενέσεων που ήδη έχει ασκούμενη πολιτική. Και από αυτή την άποψη λοιπόν το πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου μπορεί να εκφράσει αυτές τις ευρύτερες συνενέσεις στην αντιλαϊκή πολιτική την οποία εφαρμόζεται. Μάλιστα. Και στις προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος. Το ότι είναι γυναίκα για πρώτη φορά η πρόεδρος παίζει, κοιτάξτε, για σας κάποιο ρόλο? Είναι άχαρη μια τέτοια συζήτηση για τη γνώμη μας, γιατί αποκρύπτει την ουσία του ζητήματος. Δεν είναι το θέμα το φύλο από το οποίο είναι. Εδώ είναι διαφορετικό ζήτημα ο ρόλος της γυναίκας και η υποβάθμιση η οποία υπάρχει και στον χώρο της εργασίας και της κοινωνίας συνολικότερα. Αυτό είναι άλλο είδους ζήτημα και είναι άλλο είδους θέμα σε τέτοιου είδους θέσεις, έτσι ότι δεν εξαρτάται από το αν είναι άντρας ή γυναίκα. Μάλιστα. Αλλά σχετίζεται ακριβώς με τον ίδιο το ρόλο του θεσμού. Και κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Η τελική σας στάση στη Βουλή θα είναι παρόν, θα είναι αποχή από την ψηφοφορία? Πώς θα το διατυπώσετε? Το πώς θα εκφραστεί η μη ψήφιση της κυρίας Σακελαροπούλου δεν το έχουμε καταλήξει. Δεν το έχετε αποφασίσει ακόμη, μάλιστα. Δεν το έχουμε αποφασίσει. Το ζήτημα είναι το σίγουρο ότι δεν θα στηρίξουμε την επιλογή αυτή. Όπως και οποιαδήποτε άλλη επιλογή αν γινότανε ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση αν κατέβει από άλλο κόμμα. Ναι, ναι. Είναι γνωστή η στάση σας. Είναι γνωστή η στάση σας. Απλά θα αποφασίσετε κι εσείς αν θα είναι παρόν ή αποχή. Και το πώς θα εκφραστεί αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα το συζητήσουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ωραία. Κρατώ όλες αυτές τις επισημάνσεις σας. Έχει ενδιαφέρον και η επισήμανσή σας ότι δεν πρέπει να κρίνουμε την κυρία Σακελαροπούλου ως δικαστικό με βάση τις αποφάσεις που έλαβε πια, αλλά ως πολιτικό πρόσωπο από εδώ και πέρα. Και περιμένουμε να δούμε και την τελική σας εκτίμηση για το πώς θα εκφραστεί αυτό το όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Και εγώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.